Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 26 Νοεμβρίου. Είναι η πρωινή επισκόπηση. Το καθιερωμένο ραντεβού, το ενημερωτικό ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι ο Λάμπρος Πέγκος και μαζί με την Ειρήνη Ανδρουλάκη θα σας ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις και χθες τι συνέβη στη Βουλή και για σήμερα το τι θα συμβεί. Και να περάσουμε γρήγορα στους τίτλους, Ειρήνη. Καλημέρα, Λάβρο. Καλημέρα. Πάμε να δούμε αμέσως τον πρώτο τίτλο. Νέο Σύνταγμα απέκτησε από χθες η χώρα μας, καθώς με τις κρίσιμες ψηφοφορίες αλλά και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Συνολικά, αναθεωρήθηκαν 9 άρθρα με βασικότερα την αποσύνδεση της πρόορης διάλυσης της Βουλής από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, την κατάργηση της σύντομης παραγραφής των υπουργικών αδικημάτων και την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Με τις τοποθετήσεις γενικών και ειδικών εισηγητών άρχισε χθες και συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020. Η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Αρχίζουν σήμερα και πάλι οι συνεδριάσεις της Προκαταρκτικής Επιτροπής που διερευνά αδικήματα που τυχόν έχουν διαπραχθεί από τον πρώην Υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είχαν διακοπεί για μία εβδομάδα λόγω της συζήτησης στην Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας της αναθεώρησης του Συντάγματος. Να δούμε και τις εργασίες του Κοινοβουλίου για σήμερα, στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές. Πάρα πολλά, πάρα πολλά, να τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε λοιπόν την ειδική μερίσια διάταξη στην Ολομέλεια, μόνη συζήτηση και ψήφιση επί των σχεδίων νόμων, κύρωση του απολογισμού του κράτους οικονομικού έτους 2017 και κύρωση του ισολογισμού του κράτους οικονομικού έτους 2017. Στις 10 το πρωί, η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, συνέχιση της επεξεργασίας και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, υποστήριξη θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και προαγωγή της οδικής ασφάλειας. Στις 11 το πρωί, η Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Στη μία, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, εξέταση μαρτύρων και συζήτηση επί των αιτημάτων για χορήγηση εγγράφων στην Επιτροπή και λοιπόν θεμάτων. Στις 2 το μεσημέρι, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης, έξυπνες πόλεις, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στο αστικό περιβάλλον και η πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και στις 3 η ώρα, η Επιτροπή Οικονομικών θα συνεδριάσει για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Στο σημείο αυτό, να καλωσορίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και να πω πραγματικά ότι με έχει εντυπωσιάσει έτσι ο κόσμος που παρακολουθεί το κανάλι της Βουλής και τα εξαιρετικά σχόλια που μου λένε για εσάς και για τις εκπομπές σας. Πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Να περάσουμε όμως στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για το Σύνταγμα. Ποιες διατάξεις έχουν αναθεωρηθεί. Σύνταγμα, νέο καταστατικό χάρτη απέκτησε η χώρα. Να δούμε τα αναλυτικά, Ειρήνη. Λοιπόν, το άρθρο που αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, είχαμε 158 ναι, 139 όχι. Μόνο η Νέα Δημοκρατία το έχει ψηφίσει. Έχουμε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι ιστορική σημασία και αυτό το άρθρο. Έγινε η αρχή, τουλάχιστον η αρχή. Παρά τις διαφωνίες. Ψήφισαν 212 βουλευτές υπέρ, 84 όχι, ένα παρόν. Λοιπόν, για τη βουλευτική ασυλία, 179 ναι, 117 όχι, ένα λευκό. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ είχε καταθέσει δική του πρόταση, όχι ότι διαφώνησε με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, 274 ναι, 23 παρών. Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία με προτάσεις νόμων μετά από υπογραφή 500.000 πολιτών, 254 ναι, 32 όχι, 11 παρών.
Το δικαίωμα στην κοινοβουλευτική μειοψηφία να συστήσει δύο ανακοινοβουλευτική περίοδο εξεταστικές επιτροπές. 189 ναι, 94 όχι, 14 παρών. Η εκλογή λοιπόν ανεξάρτητων αρχών με τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων αντί των 4/5 που ισχύει σήμερα, 158 ναι, 139 όχι. 190 ναι και 107 όχι έλαβε το άρθρο για την εγγύηση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και έχουμε και ένα ακόμη. Ναι, εξομοίωση στρατιωτικών με πολιτικά δικαστήρια. Διάταξη έλαβε 189 ψήφους, καταψήφισαν 139 βουλευτές. Η συνεδρίαση λοιπόν χθες έκλεισε μεν τυπικά, έπεσε η αυλία στο Σύνταγμα με τις ψηφοφορίες. Νωρίτερα όμως οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν αυτοί που έδωσαν το στίγμα. Είχαμε πάλι αντιπαράθεση μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Όπως είπαμε, η αναθεώρηση αφορά 9 άρθρα. Πολλοί έλεγαν ότι θα μπορούσαν να είναι περισσότερα. Τα βασικότερα τα αναφέραμε πριν. Πάμε να δούμε το βίντεο του Κωστή Παρά. Η τροποποίηση 9 άρθρων του Συντάγματος ήταν η αποτύπωση της αναθεωρητικής διαδικασίας που σφραγίστηκε με τις σχετικές ψηφοφορίες στην Ολομέλεια της Βουλής σε μία από τις πιο σημαντικές, ίσως την κορφαία στιγμή της κοινοβουλευτικής μας λειτουργίας. Παραδίδουμε σήμερα το νέο κείμενο Συντάγματος της Ελλάδος. Για μια νέα εποχή και για μια νέα Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Νωρίτερα προηγήθηκε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να δίνουν ο καθένας από τη δική του πλευρά το στίγμα της συνταγματικής αναθεώρησης του 2019. Αυτή η αναθεώρηση, την οποία εσείς οι ίδιοι περιορίσατε ως προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τη μικρύνατε με δικιά σας απόφαση, είναι λέει μια τζούφια αναθεώρηση. Για άλλη μια φορά, είστε κατώτερος των περιστάσεων και μικρότερος ενώπιον της ιστορικής ευκαιρίας για τη χώρα. Με αποκλειστική ευθύνη των βουλευτών της πλειοψηφίας, η διαδικασία της αναθεώρησης, πολύ φοβάμαι ότι καταλήγει σε μια μίζερη και καχεκτική αναθεώρηση. Το περιεχόμενο των προτάσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης των δύο ανδρών. Εάν αυτή η πρόταση περάσει, θα μείνει ως μαύρο στίγμα στην ιστορία του πολιτεύματός μας, αλλά και στην ιστορία της δικής σας παράταξης. Κύριε Τσίπρα, τις προτάσεις σας δεν τις απορρίπτει σήμερα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Τις απέρριψε ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Το πόσο συνενετική και συνθετική υπήρξε η πρότασή μας φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι υιοθετήσαμε ακόμη και προτάσεις που είχε κάνει το 2014 η Νέα Δημοκρατία. Όπως την πρόταση της καθιέρωσης και μέσω του Συντάγματος ενός παγίου αναλογικού εκλογικού συστήματος. Είναι άλλο η συνταγματική κατοχύρωση σταθερού εκλογικού συστήματος και άλλο αυτό το οποίο είπατε ότι προτείναμε την απλή αναλογική ως σύστημα. Μα λίγο κοινή λογική δεν έχετε, κύριε Τσίπρα. Καλά, σας γράφουν κάποιοι τις ομιλίες, αλλά βάλτε και μια δικιά σας αξιολογική κρίση σε αυτά τα οποία λέτε. Τα 9 άρθρα του Συντάγματος που αλλάζουν είναι η απεμπλοκή προεδρικής εκλογής από τη διάλυση της Βουλής και την προσφυγή σε πρόορες εκλογές. Άρθρο 32. Αλλά αυτό προτείνει η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε. Είναι το αδιανόητο. Τι προτείνετε? Μέχρι 5 ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου. Στην πρώτη και τη δεύτερη 200 βουλευτές, στην τρίτη 180, στην τέταρτη 151 κομματάρχης πρόεδρος και στην τελευταία ψηφοφορία σχετική πλειοψηφία, διοικητής 10 ο πρόεδρος, όχι κομματάρχης, ο κυπουρός του κόμματος. Το σπίτι του κρεμασμένου, να μην μιλάμε για σκηνή. Διότι από την πρότασή μας το 2014 μεσολάβησε μία δραματική εμπειρία, κύριε Τσίπρα, που προσέφερε διδάγματα και ναι, αναθεώρησε οπτικές. Και αυτή δεν ήταν άλλη από την νομή καταστρατήγηση του νοήματος του Συντάγματος από εσάς προσωπικά το 2014, όταν αρνηθήκατε προκλητικά τότε την εκλογή οποιοδήποτε προσώπου προτινόταν για τη θέση
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και εσάς, αν προτείναμε, φανταζόμασταν πάλι αντίθετοι θα ήσασταν. Τόσο πολύ θέλατε να αξιοποιήσετε το Σύνταγμα ως εργαλείο για να διαλύσετε τη Βουλή. Θα δεχόταν ποτέ ο Καραμαλής και ο Τσάτσος να γίνουν πρόεδροι? Που έγιναν? Εάν ήξεραν ότι για να εκλεγούν στη θέση αυτή αρκεί η πλειοψηφία που απαιτείται για να εγκρίνει η Βουλή έναν διοικητή δέκο. Πάλι αδιάβαστος, κύριε Τσίπρα, γιατί εκλέχθηκε με 153 βουλευτές ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρόεδρος το 1990. Το δικαίωμα ψήφου στους αποδήμους Έλληνες, άρθρο 54. Ήμασταν υποχρεωμένοι λοιπόν να κάνουμε παραχωρήσεις σε αυτό το οποίο θεωρούσαμε ότι είναι το σωστό, για να μπορέσουμε να πετύχουμε επιτέλους μία μεγάλη θεσμική τομή και να κλείσει μία πληγή η οποία μένει ανοιχτή εδώ και 45 χρόνια. Η κατάργηση των αποσβεστικών ημερομηνιών στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών. Την κυβερνητική μας παρουσία δεν τη σκιάζει καμία υποψία σκανδάλου. Ενώ αντιθέτως η δική σας τάση σήμερα όχι μόνο δεν είναι καθαρή, αλλά είναι θλιβερή και σκιώδης. Ψάχνετε, επαναλαμβάνω, να βρείτε νομικά επιχειρήματα και δικαιολογίες. Γιατί αντιστοίχως η δική σας διακυβέρνηση του τόπου ήταν σκιώδης και θλιβερή, γι' αυτό άλλωστε οδηγήθηκε ο τόπος στη χρεοκοπία. Η αλλαγή του στάτους στις βουλευτικές ασυλίες στο άρθρο 62. Ας χειροκροτήσουμε επιτέλους ότι το άρθρο 86 αλλάζει με τη διακομματική στήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Δυνατότητα διατύπωσης και από την αντιπολίτευση αιτήματος για εξεταστική επιτροπή με 10 μόνο υπογραφές. Αλλαγή του τρόπου εκλογής των διοικήσεων των ανεξάρτητων αρχών, άρθρο 101α. Κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, άρθρο 21. Εξίσωση των δικαστών της στρατικής δικαιοσύνης με τους συναδέλφους τους της τακτικής δικαιοσύνης, άρθρο 96. Και η δυνατότητα νομοθέτησης με λαϊκή πρωτοβουλία. Κύριε Σταμενίτη, νέο σύνταγμα η χώρα από χθες, νέος καταστατικός χάρτης. Είναι ικανό αυτό το νέο σύνταγμα να δώσει την όθηση που χρειάζεται η χώρα για να πάει μπροστά? Ναι, πραγματικά ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Και έτσι η χώρα μας απέκτησε ένα νέο σύνταγμα. Μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται συχνά. Θέλει πάρα πολλά χρόνια για να μπορεί να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι αυτή η αναθεώρηση φέρει τη σφραγίδα της τωρινής πλειοψηφίας, αλλά έγινε μέσα σε ένα κλίμα διακομματικής συνένεσης. Παρά τις ενστάσεις, παρά τις αμφιβολίες και τα ερωτήματα που προέκυψαν, μπορούμε να πούμε ότι ο απολογισμός είναι θετικός. Έχουμε μιλήσει και κατά την προηγούμενη Βουλή, αλλά και τώρα, ότι υπήρχαν ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να είναι πιο τολμηρό αυτό το Σύνταγμα. Δυστυχώς, η προηγούμενη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, δεν αποδέχτηκαν την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη ώστε να αναθεωρηθούν όλα τα άρθρα που προτείνουν τα κόμματα και οι πολίτες με την ψήφο τους εκλογές και η σημερινή Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία να αποφασίσει ποια μπορούν να αναθεωρηθούν. Χάσαμε δηλαδή την ευκαιρία να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, όπου θα δίνει τη δυνατότητα, να έχει αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας μη κρατικά πανεπιστήμια. Και έτσι χιλιάδες νέοι Έλληνες που βγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν θα μπορούσαν να έχουν αυτή την επιλογή, αλλά όχι μόνο αυτή, μπορούσαν να ήταν και μια επιλογή νέων ανθρώπων από άλλες χώρες να επιλέξουν τη χώρα μας για σπουδές, ειδικά από την Ανατολική Μεσόγειο. Η χώρα μας αποτελεί έτσι μια επιλογή. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο σημαντικό στοιχείο και σημείο ανάπτυξης της χώρας μας. Τελικά δεν τα καταφέραμε. Μετά από μια δεκαετία θα το ξανασυζητήσουμε. Δηλαδή έχουμε το εξής περίεργο, να μην αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να σπουδάζουν σε μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά να αναγνωρίζουμε τα πτυχία τους και να τους δίνουμε στη χώρα μας τη δυνατότητα να εργαστούν. Επίσης, χάθηκε η ευκαιρία να αναθεωρηθεί το άρθρο 24, που θα μας έδινε μια δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είδαμε τα προβλήματα τα τεράστια χθες με τις πλημμύρες. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι μια αναθεώρηση που δίνει μια νέα όθηση. Καταρχήν, άλλαξε ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Φύγαμε από τα εκβιαστικά
βασικά διλήμματα που είχαμε παρατηρήσει και είχαμε δει και το 2015, όταν ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να ρίξουν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, γιατί είχαν επιλέξει οι ίδιοι να γίνουν κυβέρνηση, αλλά και το 2010, όπου τότε του Πασόκ και ο Γιώργος Παπανδρέου επίσης είχαν δηλώσει παντού ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν πρόεδρο Δημοκρατίας και έτσι μπήκαμε σε περιπέτειες. Το 2009, αντί να συζητάμε για την κρίση, τα προβλήματά της και πώς θα την αντιμετωπίσουμε, συζητούσαμε αν υπάρχουν λεφτά, πού υπάρχουν τα λεφτά και ποιος θα έχει τα χρήματα. Και μετά μπήκαμε σε μια διαδικασία λαϊκισμού που μας οδήγησε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άσχημα σε ένα μνημόνιο. Και το 2015, όταν η χώρα ήταν έτοιμη να αφήσει αυτό το χθες και το κακό χθες πίσω της, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πάμε σε εκλογές και έτσι λοιπόν ανακοπεί αυτή η έξοδο από την κρίση, η έξοδο από τα μνημόνια και μια χώρα σε διαδικασία ανάπτυξη και να μπούμε σε μια περίεργη κατάσταση με 100 δις χρέος, με 15 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους στη χώρα μας, με μια δημόσια περιουσία δεσμευμένη για 99 χρόνια. Τα ζήσαμε όλα αυτά. Ξεπεράσαμε αυτά τα προβλήματα. Επίσης, διορθώθηκε και τροποποιήθηκε το άρθρο 86 που αφορά τις ποινικές ευθύνες υπουργών. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν αυτό που έχει ο κοινός Έλληνας πολίτης, το χρόνο δηλαδή απόσβησης της ευθύνης. Και πάρα πολλά άρθρα, όπως είναι και αυτή η υπόθεση της πρωτοβουλίας, λαϊκής πρωτοβουλίας για την νομοθέτηση. Νομίζω ότι μπήκαμε σε μια καινούργια φάση. Πραγματικά, με τα προβλήματά της, έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο. Έγινε πολύ σοβαρή συζήτηση στις επιτροπές και στις 5 μέρες αυτές στη Βουλή. Νομίζω με επιχειρήματα, με σωστούς τόνους, ο κάθε βουλευτής και το πολιτικό κόμμα αντάλλαξαν τις απόψεις και έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε ένα καινούριο σύνταγμα το οποίο θα δώσει πραγματικά μια δυνατότητα η χώρα να πάει καλύτερα. Θα ήθελα να πιαστώ από την αναθεώρηση σε ό,τι αφορά την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έκανε αναφορά στην Ολομέλεια για το ποιος θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός υποψήφιος. Έδωσε ένα προφίλ, ότι θα είναι ένα άτομο ευρείας αποδοχής. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο τρόπος που προτείνουμε για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της εκάστοτε πλειοψηφίας για πρόταση προσώπου με ευρύτερη συνένεση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα σενάρια που είχαν ακουστεί, είχαμε ακούσει για τον κύριο Σαμαρά, είχαμε ακούσει για τον κύριο Καραμαλή, ότι δεν θα προέρχεται κάποιος από τη δεξιά παράταξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν προταθεί κάποιος από τη δεξιά παράταξη δεν θα έχει ευρύ αποδοχή. Όπως δεν σημαίνει ότι και θα έχει. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, θα το αποφασίσει κάποια δεδομένη στιγμή και πραγματικά ανοίξει την αρμοδιότητα αυτού και θα έχει και την ευθύνη έτσι, της πρότασης. Όμως τι είπε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά επετεύχθη αυτό που ήταν μείζον. Ποιο ήταν μείζον? Να μην προκληθούν εκλογές και να μπούμε σε περιπέτειες όπως μπήκαμε το 2010 και το 2015. Οπωσδήποτε και όταν έγινε το Σύνταγμα το 1975, αλλά και σε όλη τη διάρκεια αυτή, πάντοτε η πρόταση προσπαθούσε να καλύψει και να είναι μια πρόταση πάνω και πέρα από τα όρια ενός πολιτικού κόμματος, γιατί πράγματι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας άνθρωπος που ενώνει, εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό και γενικά είναι ένα σύμβολο για τη χώρα. Επομένως, θα πρέπει τα χαρακτηριστικά του να είναι τέτοια, τα οποία μπορούν να καλύπτουν αυτό. Γι' αυτό και οι ψηφοφορίες που προηγούνται απαιτούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τον αριθμό που έχει ένα κόμμα που είναι κυβέρνηση. Εκτιμάται ότι μπορεί να έχουμε μια νέα θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου? Δεν το γνωρίζω αυτό. Πραγματικά δεν το γνωρίζω και είναι και κάτι που όσον αφορά ως βουλευτή εμένα δεν μου δίνει τη δυνατότητα της άποψης της κρίσης, γιατί πραγματικά αυτή η επιλογή ανήκει στον πρόεδρο της κυβέρνησης και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Εμένα αυτό που ήθελα να γίνει και θα ήθελα να έχει και μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στη Βουλή από βουλευτές, να φύγει αυτή η κακή επιλογή της πρόκλησης εκλογών. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος 50 χρονών, ταλαιπωρήθηκα ελεύθερος επαγγελματίας, ταλαιπωρήθηκα απίθανα από αυτό που έχει γίνει το 2015, με την αύξηση των εισφορών του ΕΦΚΑ, με την αύξηση φορολογίας, με τις περιπέτειες που μπήκαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015, πράγματα που αν είχε τότε επιλεγεί ένας πρόεδρος Δημοκρατίας και ο κύριος Τσίπρας είχε επιλέξει να ψηφιστεί πρόεδρος Δημοκρατίας και να πάμε εκλογές στο σωστό χρόνο, η χώρα θα ήταν διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Και δεν θα ταλαιπωρούμασταν σήμερα το 2019 και το 2020.
να καλύψουμε όλο αυτό το χαμένο χρόνο. Είχαμε 4 χρόνια, και αυτό αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό, ήμασταν ως χώρα τελευταίοι στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις και πρώτοι στην ανεργία. Αυτό αποτυπώνεται από τη φιλοσοφία του κόμματος που κυβερνούσε, η οποία έγινε πραγματικότητα με την επιλογή τους να μην ψηφίσουν πρόεδρο Δημοκρατίας. Επομένως, το μείζον είναι αυτό και το καταφέραμε. Γι' αυτό και αυτό το Σύνταγμα νομίζω ότι θα αφήσει το αποτύπωμά του και πραγματικά αποτελεί μια νέα εποχή για τη χώρα. Να επιμείνω στο ερώτημα της Ειρήνης. Εάν αυτή η αποστροφή για τα πρόσωπα, γιατί ούτως ή άλλως έτσι βέβαια πρέπει να είναι τα πρόσωπα του Προέδρου της Δημοκρατίας για ευρία, να αποτελούν, να έχουν την ευρεία συνένεση, αν βγάζει από το κάδρο πολιτικούς με κομματικό, ας πούμε, στίγμα ή που εντάσσονται σε ένα κόμμα. Όχι. Πραγματικά πιστεύω ότι όλα τα πρόσωπα, τα πολιτικά ή μη τα πολιτικά πρόσωπα, η διαδρομή τους, οι απόψεις τους είναι αυτές που τους χαρακτηρίζουν και τους εντάσσουν σε ένα μικρό αριθμό ψήφων βουλευτών ή σε ένα ευρύτερο. Πραγματικά δεν θα πρέπει να είμαστε, να είμαστε αγγυλωμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω και είδαμε και στο παρελθόν ότι πρόσωπα του που ήταν ενταγμένοι στα κόμματα, είχαν βουλευτική θητεία, είτε είχαν διατελέσει υπουργοί, πρωθυπουργοί, έτυχαν μια μεγάλη αποδοχή μετά από την κοινωνία, αλλά και στην αρχή από τους βουλευτές του κοινοβουλίου και από τα κόμματα. Κωστής Στεφανόπουλος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αυτά αποτελούσαν, ο Παπούλιας, αυτά δεν ήταν πρόσωπα πραγματικά μέσα από τη Βουλή και από την ενεργό πολιτική. Πρέπει να έχει κρατηθεί εντός εισαγωγικών μία σειρά, μία να βγάζουμε πρόεδρο από την κέντρο δεξιά και μία από την κέντρο αριστερά. Τώρα είναι σειρά της κέντρο αριστεράς, αν δεν προταθεί ξανά ο νέος κύριος Παυλόπουλος. Αυτό ήταν αποτέλεσμα, μπορώ να σας πω, της επιλογής του Συντάγματος και της δυνατότητας να απευθευτούν αυτές οι εκλογές. Το ζήτημα είναι να έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να μπορεί την Ελλάδα να την εκπροσωπήσει στο εξωτερικό και να αποτελεί ένα σύμβολο ενότητας. Yeah. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς και οι διαχωριστικές γραμμές αριστερά, κεντροαριστερά κτλ. Έχουν περαστεί και έχουν πάει σε άλλα επίπεδα ο διαχωρισμός. Σήμερα θα πρέπει να συζητάμε τους ανθρώπους που βλέπουν μπροστά ή τους ανθρώπους που έχουν μείνει αγγυλωμένοι στο χθες. Αυτές είναι οι διαχωριστικές γραμμές που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια και έχουμε δει ανθρώπους, και το είδαμε και σε εκτενικές εκλογές τις τελευταίες φορές, ότι άνθρωποι που ψήφισαν αριστερά ή άνθρωποι που ψήφισαν δεξιά, οι επιλογές τους στις εκλογές του 2019 ήταν εντελώς πολύ διαφορετικές, αν τοποθετούσουμε το χάρτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Να βάλουμε μια ανατελεία για να μην αδικήσουμε και τα μικρότερα σε αριθμό, σε κοινοβουλευτική δύναμη στην Βουλή, τα κόμματα. Επειδή είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Και χθες στην Ολομέλεια, η κυρία Γεννηματά χαρακτήρισε άτολμη αλλά αναγκαία την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο κύριος Κουτσούμπας έκανε λόγο, για, αν δεν κάνω λάθος, για αυταπάτη. Το κράτος υποεπιτροπία, είπε ότι είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ το Μέρα 25 ο Γιάννης Βαλουφάκης έκανε λόγο για μια χαμένη ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης. Κατά την έναρξη της συζήτησης για την ψήφιση των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, το λόγο έλαβαν οι αρχηγοί των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Έχουμε μια άτολμη αλλά αναγκαία αναθεώρηση που δεν αποτελεί χαμένη ευκαιρία, διότι επιφέρει κάποιες ουσιαστικές αλλαγές, τόνισε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Σε 10 χρόνια από τώρα, όταν θα είναι νοητή η συζήτηση για την επόμενη αναθεώρηση, θα δώσουμε κι εμείς λογαριασμό για την άτολμη αλλά αναγκαία αναθεώρηση του 2019. Χάθηκε η ευκαιρία. Δεν έγιναν όλα όσα χρειαζόμαστε. Όλα όσα οι πολίτες προσδοκούν. Αυτή η αναθεώρηση όμως δεν είναι ένα νέο 2008. Δεν είναι μια χαμένη ευκαιρία. Το εγχείρημα έχει θετικό πρόσημο τελικά. Μια διαδικασία σύντομη αλλά ουσιαστική. Κυβέρνηση και κόμματα που στηρίζουν το Αντιλαϊκό Σύνταγμα συγκλίνουν στην ίδια πολιτική στρατηγική της κυβερνητικής σταθερότητας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπήρξε σύμπτωση όσον αφορά την απόρριψη όλων των προτάσεων του ΚΚΕ και στην προτείνουσα προηγούμενη και στην σημερινή αναθεωρητική Βουλή. Προτάσεις του ΚΚΕ που είχαν να κάνουν με την διεύρυνση λαϊκών δημοκρατικών δικαιωμάτων, κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, με την κατάργηση των προκλητικών προνομίων των εφοπλιστών του ξένου κεφαλαίου, με την κατάργηση έστω κάποιων
αναχρονισμών που επιβιώνουν στο Σύνταγμα. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε πολύ καλά πως δεν έχουμε αυταπάτες, ότι μπορεί να υπάρξει ένα πραγματικά δημοκρατικό προοδευτικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Μιλάμε για το Σύνταγμα όταν το κράτος είναι υπό επιτροπία, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μιλάμε για το Σύνταγμά μας, μιλάμε για μια κορυφαία μεταρρύθμιση όταν το κράτος είναι υπό επιτροπία. Όταν δηλαδή οι νόμοι ελληνικοί υποκαθίστανται από τους ευρωπαϊκούς και τις οδηγίες και την Επιτροπή. Δεν είναι ένα είδος αυτηρητισμού αυτό, Πρωθυπουργέ μου? Σαφώς και είναι. Είναι. Γιατί σας είπα, κάνετε κρίνες στην πόλη, κάνετε ωραία νερά, ωραίες λεκάνες, αλλά δεν έχει νερό η πόλη. Για αλλαγές που εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα, κατηγόρησε την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, ενώ έκανε λόγο για μία ακόμη χαμένη ευκαιρία συνταγματικής αναθεώρησης. Μια ακόμα χαμένη ευκαιρία μιας συστημικής και συστηματικής συνταγματικής αναθεώρησης. Σε πλήρη αντίθεση με αυτή την κουρασμένη στάση, εμείς στο Μέρα 25 καταθέσαμε και καταθέτουμε μετρημένες προτάσεις που συστηματικά προκρίνουν ένα σύνταγμα αρρωγό του απαραίτητου αγώνα για την προστασία των ανθρώπων από την απαλωτρίωση, την αλωτρίωση, τον αυταρχισμό και την πλήρη απώλεια του δημοκρατικού ελέγχου πάνω σε αυτά που έχουν σημασία για τις ζωές των πολιτών. Μάλιστα, κύριε Σταμενίτη, πριν λίγες μέρες στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι στοίχημά μας είναι να επιστρέψουν οι νέοι, τα νέα μυαλά που φύγανε στο εξωτερικό, να επιστρέψουν πίσω. Χθες, μιλώντας, είπε πάλι ότι το στοίχημά μας είναι η ψηφιακή μεταρρύθμιση να προχωρήσει, να πατήσουμε enter στην ψηφιακή τεχνολογία. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι καλώς μεν βάζει η εκάστοτε κυβέρνηση στοιχήματα τέτοια, αλλά τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τα κερδίσουμε? Κοιτάξτε, είναι ένα στοίχημα που έχουμε δώσει ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες αυτές ώστε πρώτον οι νέοι να μην φεύγουν από τη χώρα μας και δεύτερον να επιστρέψουν. Γι' αυτό και έχουμε μιλήσει προεκλογικά για πολλές και καλές δουλειές. Και έτσι δημιουργούμε το περιβάλλον το επενδυτικό, το οποίο, πίσω από το οποίο αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή, ώστε να πάμε πολύ πιο γρήγορα και να, έτσι να αυξηθούν οι επενδύσεις στη χώρα, οι οποίες είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να μην φύγουν οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό και να επιστρέψουν οι άλλοι. Το είδαμε άλλωστε τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης που ήταν η μείωση των φόρων, η μείωση του έμφυα και αυτό αποτυπώνεται και στον επόμενο προϋπολογισμό όπου καλύπτουμε αυτό το μεγάλο κενό που είχαμε μέχρι τώρα της ανάπτυξης και του επενδυτικού κοινού που μας κατέταξε τελευταίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτο στην ανεργία. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό το πράγμα θα πετύχει. Άλλωστε αυτό μας λένε και όλες οι αξιολογίες που έχουν γίνει στη χώρα μας αυτούς τους μήνες, τους πέντε που είμαστε κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Εγώ θα ήθελα να πάω σε ένα θέμα που αφορά την περιοχή σας. Στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης έχουμε νέα διοίκηση. Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι 4 χρόνια δεν έδωσε κάποια λύση, άρα μόνο υποσχέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι παρέλαβε μια κατάσταση χάους και προσπαθούσε να βγάλει άκρη. Εκτιμάται ότι η συγκομιδή θα φτάσει περίπου στους 60.000 τόνους. Ήδη έχουν μαζευτεί 10.000 τόνοι τεύτλων. Οι αγρότες λένε ότι σαπίζουν όμως αυτά, διότι η απάντηση από τη διοίκηση είναι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση το εργοστάσιο, θέλουν συντήρηση τα μηχανήματα, δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα αυτά. Τι θα γίνει με αυτό? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Οικονομίας στην προηγούμενη έτσι, διακυβέρνηση αφήσανε ένα σημαντικό κομμάτι της καλλιέργειας, των καλλιεργειών της χώρας, νεκρό. Και να ήταν προβληματική η κατάσταση της βιομηχανίας ζάχαρης που είχε τεράστια προβλήματα με δάνεια και με όλα αυτά, 4,5 χρόνια διήρκησε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ώστε να δώσουν μια λύση σε μια σημαντική καλλιέργεια στη χώρα που φέρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω συνδεδεμένης, αλλά αποτελεί και μια επιλογή όλων των αγροτών στην ανοιχτή καλλιέργεια. Εμείς σε 3-4 μήνες καταφέραμε αυτό το πράγμα να ξαναλειτουργήσει με τα προβλήματα τα οποία έχει και να δουν οι τεφλοκαλλιεργητές ένα φως.
να μπορέσουν να βγάλουν τα τέφλα από τη γη, να μπορέσουν να εισπράξουν τις δεδεμένες και προφανώς να πάρουν και κάποια χρήματα για αυτή την παραγωγή την οποία έχουν. Αυτό πρέπει να γνωρίζετε ότι για να καλλιεργήσεις την καλλιέργεια αυτή θα έπρεπε να έχεις κάνει μια σύμβαση με τη βιομηχανία ζάχαρης. Η προηγούμενη και η ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, χωρίς να έχει κάνει αυτό, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη λειτουργία τη βιομηχανία ζάχαρης, είχε αφήσει τους τεφλοκαλλιεργητές να καλλιεργήσουν χωρίς τίποτα απολύτως. Και πραγματικά αυτό που έγινε και το οποίο πιστώνεται στους δύο υπουργούς ανάπτυξης και γεωργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε μια καλλιέργεια να μπορεί να αντιμετωπίζει και να φέρει ένα έσοδο. Αλλιώς θα οδηγηθούμε σε καλλιέργειες ή σε μονοκαλλιέργειες σε μερικές περιοχές, που όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε, όπως και όλος ο κόσμος, είναι κακό για την αγροτική έτσι, παραγωγή. Νομίζω ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια λύση του προβλήματος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Κύριε Σταμενίδη, κατάγεστε από ένα νομό, τον νομό Πέλλας, όπου δεν πρέπει να υπάρχει οικογένεια που να μην έχει συγγενή μετανάστη στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολλοί που έχουν φύγει από τον νομό σας. Η αντίδραση που ακούγεται ότι έχουν κάποιοι από τον νομό σας που είπαν θα βγάλουν και καραμπίνες στη Σκίδρα για τους μετανάστες εκεί, έπρεπε να είναι αυτή. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι δύο πράγματα ανώμια. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο πράγματα που δεν έχουν το ίδιο οι πράγματι στο νομό Πέλλας. Και έχουμε φιλοξενήσει και έχουν φιλοξενηθεί πολλοί πρόσφυγες από τις αρχές του αιώνα Έλληνες και πάρα πολλοί έτσι τη δύσκολη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 έχουν πάει στο εξωτερικό για εργασία και πραγματικά έχουν προοδεύσει και ένα μέρος αυτών όλων των κερδών και του πλούτου που έχουν δημιουργήσει έχει επιστρέψει στο νομό Πέλλας και έχουν κάνει πολύ σημαντικά έργα. Όλα αυτά όμως έγιναν οργανωμένα και όλα αυτά έγιναν νόμιμα με συγκεκριμένες συνθήκες. Δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο μεταστηνευτικό και στον τρόπο που διαχειρίστηκε αυτή την κατάσταση, φτάσαμε σε αυτά τα ακραία φαινόμενα που νοικοκυρέοι άνθρωποι να κατηγορούνται για ακραίες συμπεριφορές. Η επιλογή ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι όποιος έρθει στη χώρα μπορεί να πάρει άσυλο είναι μια λάθος πολιτική που όχι τη λέμε εμείς ότι είναι λάθος, αλλά αυτό αποτελεί λάθος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είχαμε αυτή την αντιμετώπιση μετά το 2016 από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όμως όλα αλλάζουν. Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για το άσυλο, όπου κατευθείαν θα γίνεται διαχωρισμός αυτών που δικαιούται προστασίας με αυτών που δεν δικαιούται προστασίας. Και θα αρχίσουν σιγά σιγά με το που ολοκληρωθεί αυτή τη διαδικασία να υπάρχουν επιστροφές, που είναι το σημαντικότερο μήνυμα και για το εσωτερικό, αλλά και για το εξωτερικό να σταματήσει αυτή η ροή. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δημιουργήσει την εντύπωση σε όλο τον κόσμο ότι η πύλη της Ευρώπης υπάρχει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που σας ρώτησε ο Λάμπρος. Πιστεύετε ότι αυτές οι αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί ένα ελεγχόμενο κέντρο μεταναστών στην περιοχή εκεί της Σκίδρας Γεννητσών? Θα σας πω, η επιλογή αυτή, αυτή η αντίδραση προήλθε από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν είχαν δημιουργηθεί τα σωστά κέντρα υποδοχής, διαμονής όλων αυτών των ανθρώπων που ήρθαν για κάποιο λόγο στη χώρα μας. Είτε παράνομα, είτε πράγματι από ένα χώρο και από μια περιοχή που είχε πόλεμο και ήταν πρόσφυγες. Αυτό όμως όλα αλλάζει. Δημιουργούμε δομές οι οποίες θα είναι ελεγχόμενες και δημιουργούμε και προαναχωρησιακά κέντρα για αυτούς που πρέπει να επιστρέψουν. Και έτσι οι πολίτες, μετά από μια συζήτηση που πρέπει να προηγηθεί και γίνεται, θα καταλάβουν τη διαφορετική αντιμετώπιση που έχουμε εμείς από τους προηγούμενους. Και έτσι πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση θα εξομαλυνθεί στο βαθμό που αυτό μπορεί. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δυστυχώς κληρονομήσαμε από την καλή. Από την κακή πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και η κατοίκηση της περιφράς. Το είδαμε μάλιστα ότι αυτή την πολιτική την εφαρμόζουν και την αποδέχονται και την και σε συζήτηση που έγινε για το άσυλο. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αυτών που δικαιούνται προστασίας και σε αυτών που δεν δικαιούνται. Δεν πιστεύουν τις επιστροφές και μάλιστα υπάρχουν και φωνές ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αποκτήσουν και δικαίωμα εργασίας της χώρας. Είναι δύο διαφορετικές πολιτικές που όταν η πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση θα αρχίσει να αναπτύσσεται, εγώ νομίζω θα δουν οι πολίτες μια σημαντική διαφορά στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα όσα μας είπατε. Και να επιμείνω στα συγχαρητήριά μου για την εξαιρετική εκπομπή που κάναμε, αλλά και από αυτό που βλέπουν οι πολίτες τόσο καιρό. Και αντί για να πασάρουμε εμείς το on, γιατί θα δείξουμε το βίντεο για τον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή,
Το επίδομα θέρμανσης σας ικανοποιεί μονολεκτικά? Θα σας δοθεί, επειδή είστε νομός. Έχουν αλλάξει τα κριτήρια υπολογισμού, έχει αυξηθεί κατά 10 εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς. Εάν σας ικανοποιεί. Θα σας πω, με ικανοποιεί. Γιατί, όμως και γιατί? Γιατί δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πετρέλαιο με μικρότερη αξία σε αγορά να πάρουν μεγαλύτερο επίδομα. Παραδείγματος χάρη, για να πάρει κάποιος 300 ευρώ επίδομα την προηγούμενη πρόταση, θα έπρεπε να αγοράσει 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ επίδομα. Ενώ τώρα θα πρέπει να αγοράσει μόλις 500-600 ευρώ. Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν πρόβλημα ή είναι αδύναμοι να μπορούν να πάρουν το επίδομα. Γι' αυτό και ο μέσος όρος πέρσι ήταν πολύ χαμηλότερος από τα όρια που δίνουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να δούμε το βίντεο. Ο υπολογισμός αποτυπώνει τις προοπτικές εξαγγελιών που υλοποιούνται για επενδύσεις, δείχτη προστασίας των αδυνάτων και φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων, τόνισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης. Κεντρική αντίληψη αυτής της πολιτικής είναι ότι η ευημερία θα επανέλθει στη χώρα όταν κινητοποιηθούν επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Δεν παραβλέπει όμως η οικονομική αυτή αντίληψη και την ανάγκη να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας για τους πιο αδύναμους απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας, αλλά και την ανάγκη της ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων. Κατά του προϋπολογισμού τάχθηκε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Παπανάτσιου, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ για 29 άδικους φόρους και τώρα διατηρεί τους 28 από αυτούς. Ο πρώτος προϋπολογισμός που καταθέτεται σαν κυβέρνηση μετά το τέλος των μνημονίων αποστρέφει το βλέμμα του από την κοινωνία και καταρρύπτει μία προς μία τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Δεν είναι κοινωνικός, δεν είναι αναπτυξιακός, ενώ είναι ασύμβατος. Ακόμη και με τους δικούς σας στόχους για ανάπτυξη με ρυθμούς 3 ή 4%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί την ίδια οικονομική πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, ανέφεραν ο εισηγητής του Κινάλ Κώστας Σκανδαλίδης και ο εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ και οι δύο δήλωσαν ότι καταψηφίζουν. Ο προϋπολογισμός του 2020, σαν συμπέρασμα, είναι ακόμα ένας αντιαναπτυξιακός και κοινωνικά άδικος προϋπολογισμός, με βασικά θύματα τα μικρομεσαία εισοδηματικά στρώματα. Είναι στηριγμένος στη διαρκή φορολογική επιβάρυνση των μικρομεσαίων εισοδημάτων, στις χαμηλές δημόσιες επενδύσεις και στην τεχνητή, όπως είπα προηγούμενα, συγκράτηση των δαπανών. Ο κρατικός προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το 2020 αποτυπώνει με ανάγλυφο τρόπο, με ιδιαίτερη σαφήνεια, τη συνέχιση της πολιτικής που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ πέρα προκαλεί εντύπωση η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα δικό του προϋπολογισμό όπως είναι αυτός του 2020 από τη στιγμή που αποτυπώνει στο σύνολό του το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας το οποίο έχει ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιφυλάξεις εξέφρασε η Ελληνική Λύση, ενώ κατά του προϋπολογισμού τάχθηκε το Μέρα 25. Ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει κανένα πολιτικό όραμα και κανέναν οικονομικό σχεδιασμό, αποτελώντας μόνο ένα διαχειριστικό εργαλείο για τον έλεγχο των εισπράξεων. Πρέπει να ψάξει κανείς για να βρει τις διαφορές από το προηγούμενο προϋπολογισμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας εκπλήσει αυτό, δεν διαφοροποιείστε ουσιαστικά, παρά μόνο στο ταξικό χαρακτήρα των μικρών διαφορών σας, στο ταξικό πρόσημο. Σε παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει ειδικό αποθεματικό για πρόσθετες δαπάνες σε κρίσιμους τομείς. Για το επίδομα θέρμανσης, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, πρώτον να ξεκαθαρίσουμε ότι τα 68 είναι μεγαλύτερα από τα 59. Αυτό είναι μία πρώτη παρατήρηση. Επίσης, πρόσθετα χρήματα, αν χρειαστεί, θα δώσουμε από το αποθεματικό στο 20, αν υπάρξουν προβλήματα. Αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος κάτι πολύ ουσιαστικό. Επί ΣΥΡΙΖΑ, για να πάρεις επίδομα, έπρεπε να έχεις μετρητά στο χέρι. Για να πάρεις 300 ευρώ, έπρεπε να έχεις 2.000 ευρώ μετρητό, ζεστό χρήμα να δώσεις για πετρέλαιο προηγουμένως. Ποιος συνταξιούχος των 400-500 ευρώ είχε ή 600-2 χιλιάρικα στην άκρη κάθε χειμώνα για να παίρνει πετρέλαιο?
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται και από ό,τι φαίνεται πάλι ο εύκολος στόχος θα είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και το λέω αυτό διότι ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ μειώνεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όμως για τα ίδια εισοδήματα, δηλαδή μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ, μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν έχουν κανένα όφελος. Τελικά αυτή η μεσαία τάξη, τι θα απογίνει? Ναι, αρχίζει σιγά σιγά, όπως το είπα και από χθες, το παραμύθιασμα της μεσαίας τάξης σιγά σιγά ξεφουσκώνει όλη αυτή η ιστορία και βλέπουμε στην τσέπη ο καθένας αποτιμά τα συν και τα πλη. Καταρχήν να απαντήσω, γιατί το άκουσα και από τον κύριο Σκυλακάκη και νωρίτερα από τον προλαλήσαντα συνάδελφο, για το επίδομα θέρμανσης. Έχω εδώ τον πίνακα, στο ίμιση. Δηλαδή, Άγαμος με ΣΥΡΙΖΑ 500 ευρώ, με Νέα Δημοκρατία 250. Έγγαμος από 625 στα 300 ευρώ με τη Νέα Δημοκρατία. Με τρία παιδιά, με τέσσερα παιδιά, ανεξαρτήτως τέκνων, είχαμε πει 625 ευρώ. Δηλαδή, πλέον ο λογαριασμός της κανονικότητας έρχεται. Και έρχεται προφανώς και για αυτά που είπατε για τις ασφαλιστικές φορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θυμάστε τότε, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, που κρεμούσαν τις γραβάτες τους στην ρατζιές οι διοκόμενοι, καταδιοκόμενοι δικηγόροι? Από 165 με την αύξηση του κατώτατου του μισθού που κάναμε, πήγε στα 185. Τώρα από τα 185 φεύγουμε και πάμε στα 340. Καταγγέλνουν οι ίδιοι οι δικηγόροι και οι δικηγορικοί σύλλογοι ασφαλιστική εισφορά το μήνα. Mm-hmm. Και κάπου θα δούμε από την αποτύπωση ο κύριος Βρούτσης να μας πει τι ακριβώς και ποιος θα είναι ο λογαριασμός. Τώρα σε σχέση με το φορολογικό θα δουν οι τηλεθεατές μας ότι τα εισοδήματα από 20 έως 50.000 ευρώ, εκεί είναι η μεσαία τάξη. Σαφώς, εκεί. Λοιπόν, έχει μια τεράστια διαφορά των 14 ευρώ. Αν αυτό αποτιμούν και είναι αυτή η διαδικασία, βέβαια την ίδια ώρα έρχεται ο λογαριασμός για μια σειρά από ζητήματα. Λέγατε νωρίτερα για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Mm-hmm. Μα ο κύριος Μητσοτάκης δεν έλεγε μετά τις ευρωεκλογές και 13 μέρες πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου ότι δεν υπάρχει λόγος. Το Crete TV το έλεγε. Όποιος το αναζητήσει στο Google θα το βρει. Δεν υπάρχει λόγος να φεύγουν οι πρόσφυγες από τα νησιά για να πηγαίνουν στην ενδοχώρα. Και μετά από 4 μήνες να ανακουφίσουμε τα νησιά για την ενδοχώρα. Πριν τις εκλογές έλεγε εμείς θα βάλουμε τεχνοκράτες στα νοσοκομεία που θα εξοικονομήσουν χρήματα κλπ. Και είδαμε με τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι ανάστατε ακόμη και οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας όπου έχουν βάλει 5% απόστρατους, έχουν βάλει στο άνθος ηλικίας τους 80-ριδες, καλά να είναι οι άνθρωποι, λοιπόν, οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι από το αντικείμενο, νηπιαγωγούς, αξιωματικούς, απόστρατους κλπ. Μόνο με τα νοσοκομεία βέβαια, και με την υγεία δεν έχουν σχέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετηθεί στο νοσοκομείο Σαντορίνης μηχανικός. Ναι, ο οποίος μηχανικός εξασφάλισε, ο μηχανικός. Για να βάλει τις βάσεις. Εξασφάλισε ο μηχανικός που τον λιδωρούσαν τότε και έκαναν. Μα μόνο αυτό, μόνο αυτό. Δεν λέγανε για τον Καρανίκα, το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα κλπ. Και έχουν βάλει όλα τα σόγια τους, συμπεθέρες, συνυφάδες, στην Attica Bank. Τοποθέτησε την ξάδερφη του ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτό ήταν ο φαβοριτισμός που καταγγελόταν τώρα, τότε, σε επανάληψη ή στην ιωστή. Είναι ένα ερώτημα. Με μία ερώτηση για το φορολογικό που σας έκανε, απλώσατε τη βεντάλια. Μα σε όλα πολλά αυτά θέματα. Μαζί και ικανότητα του δημοσιογράφου. Είχε και εκπομπή, ναι, εγώ καθόριζα την ατζέντα. Να περάσουμε τώρα σε. Έχατε κάνει μεγάλο έργο ως πρόεδρος στην προηγούμενη Βουλή. Σας ευχαριστώ γιατί μόνο το κανάλι γεγονός της Βουλής, κυρία Ναυδουλάκη, το λέω γιατί τον κύριο Πέγκο τον έβλεπα και στην προηγούμενη τετραετία. Είμαι για δεύτερη φορά εκλεγμένος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μόνο το κανάλι της Βουλής ασχολείται με το θέμα των ομογενών, της πορείας τους, της σχέσης τους κλπ. Και λέγαμε ότι ενώ προβλεπόταν από το 2001, την αναθεώρηση του 2001 ήταν ο συνταγματικός νομοθέτης και είπε
να διευκολύνουμε την άσκηση, γιατί δεν είναι παροχή δικαιώματος, είναι διευκόλυση άσκηση. Το δικαίωμα να ψηφίζουν το έχουν. Mm-hmm. Είναι αναγνωρισμένο, είναι γεγραμμένοι στα δημοτολόγια, άρα και στους εκλογικούς καταλόγους. Η διευκόλυνση ήταν το ζητούμενο. Από το 2001 μέχρι το 2015 που ήρθε ο επάρατος ΣΥΡΙΖΑΣ, ουδέν έπραξαν για το συγκεκριμένο. Και κάποια στιγμή τους έπιασε η ευαισθησία, καλώς τους έπιασε, και είπαν ότι θα πρέπει να το δούμε τώρα, στα τελευταία, πριν από έναν. Τι αποτυπώνεται όμως από τη συζήτηση, γιατί τοποθετήθηκα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί εγώ δούλεψα μαζί τους. Είχατε στρώσει το έδαφος, το θέμα είχα και το ψηφίσατε. Και πριν δεν εμφανίστηκε κάποια στιγμή και ασχολήθηκα με το θέμα, και ως δημοσιογράφος με τα αφιερώματα που είχα κάνει και στην TV Μακεδονία και στην ΕΡΤΡΙΑ, το Ρόντο Ιθάκη μου ένα, το Ρόντο Ιθάκη. Όταν πήγαινα στους μετανάστες, δεν κοιμόμουν σε ξενοδοχεία, κοιμόμουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Ξέρω ότι τον αγχό τους, την αγωνία τους, την ανησυχία τους, τον προβληματισμό τους, τι τους αφορά, τι τους ενδιαφέρει, ποια θέλουν να είναι. Οι ομογενείς ουδόλως θέλουν να εμπλέκονται στα διακομματικά. Μη μας χωρίζετε. Θέλουν να βλέπουν Ελλάδα, πατρίδα, ενιαία. Μην τους βα... Γι' αυτό και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ξεχωριστή περιφέρεια εξωτερικού. Η πρότασή μου του 16, που τότε ακόμη και το κόμμα μου δεν την είχε κάνει αποδεκτή, την έκανε αποδεκτή. Οι 12 βουλευτές της επικράτειας, που θα ονομαστούν επικράτεια του ελληνισμού, mm-hmm. να είναι βουλευτές οι οποίοι θα εκφράζουν και θα μεταφέρουν. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημά τους? Μας θυμάστε μόνο όταν έχετε ζόρια εκεί στην Ελλάδα, στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Να ακούγεται καθαρά και με ευκρίνεια η φωνή τους, η άποψή τους, η θέση τους. Δεν θέλουν να εμπλέκονται, όχι καλός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι κακή είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι το ΠΑΣΟΚ, όχι το ΚΚΕ κλπ. Τώρα τι αποτυπώνεται με αυτό που ψηφίστηκε χθες και που είναι και το περίεργο, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε 108 ψήφους. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι 84. Πήραμε 24 ψήφους και από άλλους συναδέλφους άλλων κομμάτων. Θα δούμε τι ακριβώς. Ποιο είναι, ότι εκτός από το εκλέγει και τη διευκόλυνση, είναι και το εκλέγεστε. Έχει νόημα, κυρία Ανδρουλάκη, έχει νόημα, κύριε Πέγκο, να εκλέγουμε βουλευτές, να ψηφίζει ο Έλληνας από το Ροστόφ, τη Φραγκφούρτη, το Τορόντο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, και να ψηφίζει βουλευτές από τα Τρίκαλα, στα δυο στενά, από το Ηράκλειο και από τον Εύρο και από τη Θεσσαλονίκη? Όχι. Τι γνωρίζουμε εμείς από την καθημερινότητά τους? Τι γνωρίζουμε από το πρόβλημα της ελληνόγλωσσης παιδείας στο εξωτερικό, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με πρεσβείες και με προξενία που καταδυναστεύονται από τη γραφειοκρατία και την αναμονή να πάρουν ένα πιστοποιητικό? Μια σειρά από ζητήματα συγκεκριμένα στη σχέση τους με τη μητέρα πατρίδα. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως θέλουμε και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Και αυτή ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και το εκλέγει και το εκλέγεστε μέχρι 12. Βουλευτές επικρατείας του ελληνισμού, γιατί όταν την έκανε την πρόταση ήταν 12, τώρα γίνανε 15. Να βάλουμε μια ανατελεία, κύριε Τριανταφυλλίδη, να δούμε θέλετε. Τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Χθες τις ερωτήσεις ήταν αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και αναφέρθηκαν στα προβλήματα που έχουν οι φοιτητές στην νοσηλευτική δημοτήχου και αναφέρθηκαν επίσης στην αναστολή τμήματος μετάφρασης και διερμηνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα προβλήματα στο τμήμα νοσηλευτικής στο Διδημότυχο ανέδειξε με την επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής. Διανύουμε ήδη τον Νοέμβρη και τα μαθήματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, ενώ υπάρχει έλλειψη καθηγητών, αιθουσών διδασκαλίας αλλά και φοιτητικής εστίας, τόνισε ο ερωτών βουλευτής. Τι θα κάνετε εσείς ως κυβέρνηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η λειτουργία αλλά και η έναρξη λειτουργίας της σχολής? Εν τω μεταξύ υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος απώλειας του χειμερινού εξαμήνου για αυτούς τους φοιτητές που έχουν έρθει, είναι τουλάχιστον 600-700, έχουν έρθει από όλη την χώρα, ξοδεύονται οι γονείς τους. Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης εξέφρασε την ντροπή του για την κατάσταση στο τμήμα νοσηλευτικής στο Διδημότυχο, για το οποίο ευθύνεται, όπως είπε, η προηγούμενη κυβέρνηση και παρουσίασε τις άμεσες ενέργειες. Ακριβώς για το λόγο ότι δεν είχαμε ενημερωθεί από τη διοίκηση του ΔΠΕ, ήρθαμε σε επαφή με το ίδιο το τμήμα νοσηλευτικής προκειμένου να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν και άμεσα τα προβλήματα. Και η άμεση αντιμετώπιση περιλάμβανε δύο πράγματα. Αφενός έκτακτο προσωπικό, το οποίο αυξήσαμε σε 647 θέσεις από 416 πέρυσι πανελλαδικά. Και το δεύτερο, σε επικοινωνία με το τμήμα και με την ιατρική στην Αλεξανδρούπολη, να δούμε πώς θα στηριχθεί για να μην χάσουν οι φοιτητές το εξάμηνό τους. Για την κατάργηση του τμήματος μετάφρασης και διερμηνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ρώτησε το Υπουργείο Παιδείας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κατσής.
Με πρόσφατη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναστέλει τη λειτουργία του τμήματος χωρίς καμία διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την τοπική κοινωνία, επικαλούμενο ελλειπή ακαδημαϊκά κριτήρια και μικροπολιτικές τοπικιστικές σκοπιμότητες της προηγούμενης ηγεσίας που τα ίδρυσε, υπογράμμισε ο κύριος Κατσής. Κύριε Υφυπουργέ, θέλουμε καθαρές απαντήσεις. Θέλουμε και σας ζητάμε και θέλουμε να πάρετε μια ευθεία απάντηση για το αν προτίθεστε και με ποιον τρόπο να δεσμευτείτε στο δεσποτικό λαό ότι το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας θα λειτουργήσει όπως ορίζει ο νόμος. Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλειος Διγαλάκης στην απάντησή του τόνισε ότι η απόφαση για αναστολή δεν σημαίνει κατάργηση του εν λόγω τμήματος. Όσον αφορά συγκεκριμένα, ειδικότερα το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Οικουμενίτσα, προφανώς δεν υπάρχει πρόθεση ούτε καμία ειλημμένη απόφαση να καταργηθεί. Η μόνη μας πρόθεση είναι, όπως και τα υπόλοιπα τμήματα, να αξιολογηθούν από την ΑΔΥΠ, να υπάρξουν σωστές και οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να κριθεί η ετοιμότητα και η χρησιμότητα της λειτουργίας των νέων τμήματων και των προγραμμάτων σπουδών. Να δούμε τώρα και τις επίκαιρες ερωτήσεις πάνω σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού. Τις ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου, ένταξης του ανακτόρου της Κνουσού στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ρώτησε με επίκαιρη ερώτησή του την Υπουργό Πολιτισμού, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλαος Ιγουμενίδης, που θέλησε συναφώς να πληροφορηθεί αν προβλέπεται η ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας. Η κυρία Μενδώνη δήλωσε πως δρομολογείται ο φάκελος της Κνουσού, ενημέρωσε για τις ακολουθούμενες διαδικασίες απεμπλοκής του θέματος από το 2003, οπότε και εντάχθηκε στον ενδεικτικό κατάλογο μέχρι σήμερα, εκτιμώντας πως μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο το Υπουργείο θα είναι σε θέση να καταθέσει τον πλήρη φάκελο της υποψηφιότητας αυτού του μνημείου εξέχουσες σημασίας του μινωικού, άρα και παγκόσμιου πολιτισμού. Ο προγραμματισμός εν γέννη ήταν αρκετά ξεπερασμένος, θα μπορούσε κάλλιστα να μην χρειαστεί πρόσληψη προσωπικού ή πρόσληψη προσωπικού, αν χρειαζόταν, να αντιμετωπιστεί μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσει πολύ. Τελειώνω αμέσως, κυρία Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση να απεμπλέξουμε την διαδικασία, ακριβώς όπως σας είπα, το Υπουργείο Πολιτισμού να διαθέσει εκείνο κονδύλια για την πρόσληψη του προσωπικού και τα χρήματα της προγραμματικής σύμβασης να πάνε σε γενικότερα θέματα, όπως είναι οι τοπογραφήσεις, όπως είναι άλλου είδους τεκμηρίωση. Επομένως, αυτό απεμπλέκεται. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα, η αρχαιολογική υπηρεσία, η κεντρική και η περιφερειακή, θα είναι σε θέση να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας. Ο Κρήτων Αρσένης, βουλευτής του ΜΕΡΑ25, επέκρινε με σχετική ερώτησή του τη Λίνα Μενδώνη για την ανάκληση υπουργικής απόφασης χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου του βιομηχανικού συγκροτήματος της Πυρκάλ στην Ελευσίνα. Είναι κεντρική σημασία, διότι αποτελεί και ζώνη ασφαλείας, ισχυρίστηκε ο κ. Αρσένης, ρωτώντας την προσωπική θέση της Υπουργού σχετικά, αφού έχουν ήδη αποφανθεί υπέρ του χαρακτηρισμού το προηγούμενο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και ο Δήμος Ελευσίνας. Η κυρία Μενδώνη επεσήμανε πως δεν της επιτρέπεται από τη θέση της Υπουργού να προκαταλάβει αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και πρόσθεσε. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε ως διοίκηση είναι να περιορίσουμε τις πιθανότητες των προσφυγών. Αυτό κάνουμε, αυτό είπα προηγουμένως, ότι επιδιώκουμε είναι να ξανασυζητηθούν τα θέματα και με τα νέα δεδομένα που έχουν τεθεί. Επειδή μου είπατε ποια είναι η προσωπική μου θέση, δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα ως Υπουργός Πολιτισμού να τοποθετηθώ ακόμα και στη Βουλή για το ποια είναι η προσωπική μου θέση. Διότι η τοποθέτησή μου αυτή θα επηρεάσει το Συμβούλιο πριν γνωμοδοτήσει. Ο κύριος Βερναδάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, έφερε στην Ολομέλεια το θέμα της προσφυγής ιδιωτών εναντίον δημοσίων υπαλλήλων, αναφερόμενος στην υπόθεση των εκφοβιστικών, όπως είπε, μηνύσεων κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου ψηφιοποίησης κινητών μνημείων από τον έκτοτο ανάδοχο. Η Υπουργός Πολιτισμού υπήρξε σαφής. Το συγκεκριμένο έργο εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων ξεκίνησε να υλοποιείται το 2012. Και τότε, ως Γενική Γραμματέας, το είχα στηρίξει απολύτως την υλοποίηση αυτού του έργου και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του, γιατί θεωρώ και εξακολουθώ να το θεωρώ ότι είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και θα έλεγα εθνικής αναγκαιότητας. Η καλύτερη ασπίδα προστασίας του δημοσίου υπαλλήλου είναι η τήρηση της νομιμότητας. Οι υπάλληλοι που τηρούν τον νόμο δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, όσες μηνύσεις και αν υποβληθούν.
Η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, επέκρινε με επίκαιρη ερώτησή της τον Υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, για καθυστέρηση υλοποίησης προαναγγελθέντων μέτρων προστασίας εργαζομένων που επλήγησαν λόγω πτώχευσης της Thomas Cook. Ο κ. Θεοχάρης παρατήρησε πως το φαινόμενο Thomas Cook διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πάντως η τουριστική προβολή της χώρας θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020 και όχι τον Ιούνιο όπως ξεκίνησε φέτος. Μίλησα και με τον Υπουργό Εργασίας. Στις επόμενες 2 εβδομάδες οι υπηρεσίες θα έχουν ολοκληρώσει αυτό το αίτημα, θα το έχουν εξετάσει και θα έχει την υπογραφή. Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 30 εκατομμύρια το ύψος του προγράμματος για τη στήριξη των εργαζομένων, ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό που θα είναι και για φέτος το τέλος της χρονιάς και για του χρόνου το κύριο μέρος του προγράμματος, αλλά και για το 2021. Θα είναι για την επιχορήγηση του 100% των εργοδοτικών εισφορών μέχρι το ύψος των 500 ευρώ για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το ζήτημα της Thomas Cook. Μάλιστα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, να μείνουμε στο θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Στρώσατε εσείς ως πρόεδρος της Επιτροπής το δρόμο, ωστόσο δεν το ψηφίσατε το άρθρο και κάποιοι λένε ότι ενώ κάθισαν αντιδράσεις άλλων κομμάτων, ότι εσείς δεν το ψηφίσετε για να μην δώσετε εντός εικόνων την δυνατότητα στην Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, Πέγκο, να ψηφιστεί από 300. Οι κάποιοι που λένε ναι, εφόσον όμως είναι μία αρρύθμιση η οποία δεν εμπέζει και δεν κοροϊδεύει τους ομογενείς. Είπα και προηγούμενα ότι δεν υπάρχει ανάγκη οι ομογενείς να ψηφίζουν βουλευτές Ελλαδίτες και όχι τους δικούς τους βουλευτές. Και γι' αυτό το λόγο στο συγκεκριμένο. Και κρατάμε μια στάση αναμονής να έρθει το σχέδιο νόμου που θα εξειδικεύσει τη συνταγματική πρόβλεψη. Αργήσαν 15 χρόνια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ας έρθει η συγκεκριμένη. Η ρύθμιση όπως τώρα περιγράφεται στο Σύνταγμα είναι συνιστά κοροϊδία, εμπεγμό. Τι λέει δηλαδή? Ότι μπορεί, δίνανται τα κόμματα στα ψηφοδέλτια επικρατείας να εντάσσουν και υποψηφίους από την ομογένεια. Ξέρουμε ότι αυτοί που εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο επικρατείας εκλέγονται με λίστα. Ανάλογα δηλαδή με την πανελλαδική δύναμη των κομμάτων. Δηλαδή από τις θέσεις 1 έως 6. Αν οι ομογενείς που θα επιλεγούν είναι στις θέσεις 12, 13, 14, 15, θα εκλεγούν ποτέ? Αυτό δεν είναι κοροϊδία. Θα είναι διακοσμητική και συμβολική η παρουσία τους στο ψηφοδέλτιο. Άρα το δίνανται να εντάσσουν υποψηφίους από το χώρο της ομογένειας πρέπει να εξειδικευτεί. Πρέπει να καλυφθεί και το άλλο μισό το όλων της δημοκρατικής διαδικασίας που είναι και το εκλέγει και το εκλέγεστε. Αυτός ήταν βασικά ο λόγος για τον οποίο ψηφίσαμε τη δική μας πρόταση, η οποία σας είπα ότι πήρε 24 ψήφους επιπλέον από 84 που ήμασταν χθες, 108 ψήφους, και ελπίζουμε ότι ο αρμόδιος υπουργός στην διαδικασία εξειδίκευσης πλέον του σχεδίου νόμου θα γίνει πιο, και δεν θέλουμε να κάνουμε δίκη προθέσεων. Το είπα την Παρασκευή μιλώντας, γιατί πραγματικά αυτό που λέγαμε στην Επιτροπή μας επί 4 χρόνια ήταν το μόνο κείμενο στη Βουλή της προηγούμενης περίοδου που ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα. Ποιος? Ο οδικός χάρτης για την ομογένεια. Στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εστάλησε 3.600 ομογενειακές οργανώσεις. Το κανάλι της Βουλής το παρουσίασε. Και ας μην σπέβδουν αυτοί που επί 4 χρόνια, μιλώ για τους συναδέλφους μας τώρα, τους δημοσιογράφους. Γιατί η ομογένεια δεν πουλάει. Δεν παρουσίαζαν τα θέματα. Φέραμε τον Αρχιεπίσκοπο για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο να μιλήσει και να ακούσουμε την άποψη της Εκκλησίας. Φέραμε επιχειρηματίες να μιλήσουν για το ζήτημα των επενδύσεων ομογενών στη χώρα μας και πού κολλάει, πού είναι η γραφειοκρατία, πού είναι το λαδόσιμο, πού είναι η διαδικασία που δεν υλοποιείται και δεν αποφέρει με ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν να τα δούμε στην πράξη και να κοιτάμε τους ομογενείς στα μάτια ουσιαστικά. Και θα δούμε βέβαια και από την άλλη πλευρά πόσο η πρόβλεψη θα υλοποιηθεί. Γιατί το λέω αυτό? Ως πρόεδρος της Επιτροπής επισκέφθηκα τη Γερμανία, το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Εκεί ο κύριος Δελαβέκουρας, θυμάμαι, ο πρόξενος που είχε διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, μου είχε πει το εξής. Οι Έλληνες έχουν οι απόδημοι, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές.
150.000 οι Έλληνες στο κρατήδιο της Βάδης Βιτεβέργης. Ξέρετε πόσοι ψήφισαν στις ευρωεκλογές του 2015. 1.800 άνθρωποι. Θα δώσουμε το δικαίωμα, θα δούμε κατά πόσο αυτό το δικαίωμα θα αξιοποιηθεί. Και για να αξιοποιηθεί, και εμείς το θέλουμε, θέλουμε αυτή τη δυναμική του ελληνισμού να είναι κατά κοραή η μετακένωση των δυνάμεων. Έχουμε τεράστιο δυναμικό, έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου στην Βόρεια Αμερική, Αμερική. Σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και είστε ιδιαίτερα ομιλητικός. Ναι, να προλάβουμε, γιατί ο δημοσιογράφος έζησα και είναι τεράστιες δυνατότητες μετακένωσης και αξιοποίησης αυτής της άλλης Ελλάδας, που είναι πραγματικά πολύ αρνητικό το ότι το εθνικό μας κέντρο, η μητέρα πατρίδα, δεν κάνει όλα αυτά που θα μπορούσε να κάνει. Πρέπει να τους δούμε με ειλικρίνεια, να πραγματικά. Να κάνω μια ερώτηση, να βγούμε λίγο από τα τείχη του κοινοβουλίου. Εκτός ύλης, ναι. Να σας πω ότι με αφορμή μια παρουσία που είχε χθες ο Ζόραν Ζάεφ σε ένα πολιτικό φόρουμ, αναφέρθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ότι δεν υπάρχει πια το φύρωμα, αλλά Βόρεια Μακεδονία, μακεδονική γλώσσα και Μακεδόνες. Παρόλα αυτά, παρά τη Συμφωνία των Πρεσπών, η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακόπηκε. Δεν προχώρησε. Πιστεύετε ότι αυτό μειώνει την αξία της Συμφωνίας? Και επίσης, τι κλίμα υπάρχει στην περιοχή σας? Η Συμφωνία δημιούργησε ένα πλαίσιο συνεννόησης, συνανάπτυξης, γιατί προφανώς η χώρα μας, έχοντας μια μόνιμη απειλή από τα ανατολικά της, δεν θα ήθελε αυτή η απειλή να υπάρχει και από το βορρά της. Και στην περίπτωση που ήταν στην τουρκική σφαίρα επιρροής και η Βόρεια Μακεδονία, αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επιτηρούν τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Το λέω για αυτούς που μπορούν να καταλάβουν, πέρα από ακρότητες και υπερβολές, τι συνιστά και τι συγκροτεί το εθνικό συμφέρον. Ένα το ζητούμενο. Δεύτερο, εκεί είχαμε την τεράστια μεταμορφισμό, να το πω, στην καθομιλία μου, λέγεται Κολοτούμπα. Εκεί δηλαδή, οι οποίοι ήταν προδώσατε, πουλήσατε, από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη και τους βουλευτές του. Και τώρα, μετά τις εκλογές, είδαμε τη γραπτή επιστολή που έστειλε ο κύριος Βαρδιστιώτης στον κύριο Οσμάνη, όπου του λέει «The Prespa Agreement, full implementation, πλήρης εφαρμογή, is crucial, είναι ζωτική σημασία η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας». Ποιας? Της προδοτικής συμφωνίας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, αυτό ήταν. Ανέβηκε ο πρόεδρος στην έδρα, οπότε πρέπει να διακόψουμε την εκπομπή. Είστε χυμαρώδης. Να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μας. Είμαι στη διάθεσή σας. Εμείς να περάσουμε σε ένα τελευταίο βίντεο. Χθες είχαμε δύο σημαντικές επετείους. Ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας κατά των γυναικών και η μέρα εθνικής αντίστασης από την ανατίναξη του Γοργοποτάμου. Και με αυτό να χαιρετήσουμε και τους τηλεθεατές και να δώσουμε ραντεβού για αύριο. Γεια σας. Η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών ανακηρύχθηκε το 1991 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η μέρα αυτή αφιερώνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί ή συνεχίζουν να υπόκεινται οποιαδήποτε μορφή βίας σε όλο τον κόσμο. Η βία που υφίσταται το γυναικείο φύλο είναι ένα ανεξέλεκτο φαινόμενο, το οποίο όμως όλοι εμείς και ο καθένας ξεχωριστά μπορούμε να το παλέψουμε με μικρά αλλά και με μεγαλύτερα συλλογικά βήματα. Η δράση και η αντίδραση όλων μας είναι το κλειδί για την πάταξη της βίας. Η σιωπή και η ανοχή είναι συνενοχή, ενώ η δυναμική αντίσταση είναι η ιδανική απάντηση για την εξάλληψη του φαινομένου. Η 25η Νοεμβρίου είναι επίσης μια μέρα τιμής για την εθνική αντίσταση. Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου 1942, δυνάμεις του Ελλάς και του ΕΔΕΣ, σε συνεργασία με Βρετανούς σαμποτέρ, ανατείνασαν τη γέφυρα του Γοργοπόταμου, αποκλείοντας τον ανεφοδιασμό των γερμανικών δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική. Η εθνική αντίσταση μας καθοδηγεί με ελπίδα και τόλμη μακριά από διαιρέσεις και διχόνοιες, τόνισε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η εθνική αντίσταση εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζωντανό και γόνιμο κομμάτι ιστορίας, ένα οδηγό για το ποιοι είμαστε, τι είμαστε και τι δεν πρέπει να γίνουμε ποτέ. Όποιος σκύψει με σεβασμό και αφουγκραστεί με ευαισθησία και καθαρό μυαλό τα διδάγματά της, μπορεί να νιώσει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής και συνάμα τις αδυναμίες της.
μπορεί να αισθανθεί υπερήφανος για το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο λαός μας, αλλά και να δει ξεκάθαρο τα τροτά του σημεία.